Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Χίο Γκαλιάου και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην πύλη μας σε λίγο, που βρίσκεται εκεί. Αλλά ήθελα να πω ότι ο Κωνσταντίνος πάλι βρήκε την ευκαιρία και δουλεύει. Για να δούμε τι κάνει. Τον πιάσαμε. Τι είναι αυτά τα χρωματάκια εδώ? Είναι feedback session. Παίρνω το τεστ ενός μαθητή και το βάζω σε ένα Excel. Και μετά αυτό το βγάζει σε πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο, ανάλογα με το πώς θα έχει πάει ο μαθητής. Και έτσι έχει σε μια σελίδα πολύ γρήγορα να δεις πώς θα πήγες και βλέπεις τις ενότητες και έτσι ξέρεις πού πρέπει να εστιάσεις όταν κάνεις επανάληψη και σου βάζω ασκήσεις. Ξέρω κι εγώ δηλαδή πώς να σε βοηθήσω, γιατί ξέρω ακριβώς τι έχεις κάνει. Και οπότε, γιατί δουλεύεις στο αεροδρόμιο? Γιατί τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Κάποιες δουλειές πρέπει να γίνουν εδώ. Δεν γίνεται. Μου βάλεις και εμένα μια άσκηση. Θέλω και εγώ να λύσω μια άσκηση μαθηματικών. Ναι. Θέλω να κάνεις 99x99. Αυτό υπήρχε ένα κόλπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Άργησες πάρα πολύ. Αυτό ήταν το κόλπο. Πάμε να δούμε και λίγο περισσότερο από αυτά τα χρωματιστά κουτάκια που έχει βάλει ο Κωνσταντίνος. Θέλεις να μας εξηγήσεις? Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε ένας μαθητής έχει πάρει 0 σε αυτή τη λέξη, γίνεται όλο κόκκινο. Αν έχει πάρει μερικούς βαθμούς, ας πούμε έναν από τους 3 ή 2 από τους 3, γίνεται κίτρινο. Και αν τα έχει πάρει όλα, είναι πράσινο. Πράσινο. Ναι. Αυτός ο μαθητής βλέπω ότι έχει πολύ κόκκινο. Τι έγινε εδώ? Η συγκεκριμένη μαθήτρια ακόμη είναι ένα χρόνο πριν τις εξετάσεις της και έχει αρκετά προβλήματα όντως και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δυστυχώς είχε και ένα καθηγητή που της δημιουργεί, μάλλον πιο πολύ στο παρελθόν της δημιουργούσε προβλήματα ψυχολογικά, την διέκρινε από τους άλλους μαθητές και έλεγε εσύ δεν ξέρεις, ας πούμε αν μας πει κάποιος που ξέρει, και ανέπτυσε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποιες αντιλήψεις ότι δεν είναι καλή η ίδια. Και εμένα μου το έχουν κάνει αυτό. Ναι, δυστυχώς συνέβαινε περισσότερο παλιά. Πλέον στην Αγγλία δεν συμβαίνει τόσο, αλλά υπάρχουν μερικοί καθηγητές που το κάνουν. Σε όλα τα μαθήματα. Και οι μαθητές στο τέλος έχουν την εντύπωση ότι δεν είναι καλοί στη γυμναστική, ναι, ή ότι δεν έχουν ταλέντο στο ένα. Δεν έχουν... Λένε, α, εγώ δεν γεννήθηκα γι' αυτό, ο άλλος είναι καλύτερος. Ναι, όλο λέει δεν το έχω, δεν καταλαβαίνεις. Λέω, όχι, καταλαβαίνω, μπορείς. Όχι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ δεν μπορώ. Λέω, όχι, μα όχι, μπορείς. Και τέλος πάντων αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σαν να κάνεις 100 κάμψεις και να μην μεγαλώσουν μία σου. Γίνεται, δεν γίνεται. Ακριβώς. Θα μεγαλώσουν ούτως ή άλλως, είναι θέμα εξάσκησης. Οπότε πολλά από τα προβλήματα δυστυχώς πηγάζουν από την ψυχολογία μας και για να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο που είναι η ψυχολογία και η αυτοαντίληψη ενός μαθητή που αυτοχαρακτηρίζεται ως κακός, μετά πρέπει να αφιερώσεις και να πετύσεις πάρα πολύ χρόνο στην ψυχολογία όμως, για να μπορέσεις να ενδυναμώσεις ψυχικά ένα μαθητή ο οποίος μετά θα πει τελικά μπορώ. Και αυτό το εμπόδιο πραγματικά το βάζει ένας άλλος καθηγητής και εγώ τώρα έρχομαι για να βγάλω αυτό το εμπόδιο. Μου λέει τις προάλλες, έχει φέτος καλύτερο καθηγητή από πέρυσι. Μου λέει τις προάλλες, εγώ του είπα ότι δεν θέλω να πει ότι δεν το κατάλαβα. Τον φώναξα κοντά να πω δεν το καταλαβαίνω, θέλω αυτό. Και πάει μετά, λέει, μπροστά ο καθηγητής και λέει, ωραία παιδιά, όλοι εκτός από την Αλεξάνδρα πάμε να κάνουμε αυτό. Και λέει, μα του είπα να μην το πείσουμε. Και πάει και λέει μπροστά σε όλη την τάξη ότι εγώ δεν το κατάλαβα, λέει. Τώρα άντε πάλι προβλήματα φέτος. Άντε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, να δούμε πότε θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που μπορεί να πιστεύει στον εαυτό της για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να ασχοληθεί με την ψυχολογία της μαθήτριας και να την κάνει να πιστέψει στον εαυτό της. Και στη συνέχεια τα υπόλοιπα.